Λοιπόν, ψώνιζα στο μαγαζί της στη Σπάρτη πριν από πολλά χρόνια. Δεν περίμενα ότι θα ανθίσει τόσο πολύ αυτή η γυναίκα και μαζί της θα ανθίσει και η δουλειά της. Με μια υπέροχη μαμά που θα έρθει κοντά μας, γιατί δεν το επιτρέπω να μην έρθουν τόσο όμορφες μαμάδες κοντά. Το κατάστημα Unique, γυναικεία, συγγνώμη, αξεσουάρ, τσάντες, κοσμήματα, τα οποία είναι τα περισσότερα και χειροποίητα. Θα μας τα πούν καλοί ίδιες, πολύ επώνυμες μάρκες, πολύ γνωστές στο κέντρο της Σπάρτης. Να ξεκινήσω με τη Μάρθα μας. Παντρεύεται κιόλας την άλλη εβδομάδα, σας το είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Ο γαμπρός είναι εδώ. Γαμπρέ, θες... Έλα εδώ. Ορίστε, ωραίο ζευγάρι, εδώ και το χώρισα εγώ στη μέση, μαμά, δεν έχω δίκιο, να το. Τα νέα παιδιά, το πώς τα νιάτα, στα ωραία παιδιά. Μάρθα μου, σε σένα. Καρδούλα μου, σε ευχαριστώ πραγματικά που κατάφερες και είσαι. Άφησες τον μπάτσελορ σήμερα, δηλαδή μετά τον μπάτσελορ στην παραλία ήρθε εδώ. Τι άλλο να σας πω. Καλησπέρα σας. Είμαστε από το κατάστημα Unique. Είναι στο κέντρο της πόλης, της Σπάρτη, στην πλατεία. Στο κατάστημά μας υπάρχουν διάφορα είδη, από κοσμήματα, αξεσουάρ, μπιζού, υποδήματα, ενδύματα, όλα διάφορα. Εννοείται. Να τις ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ που φοράω, είναι δικά τους. Είναι πολύ ευγενικές, πολύ γενναιόδωρες. Μόνο άμα τις επισκεφτείτε θα δείτε την τεράστια γκάμα τους. Αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μικρό δείγμα. Μαμά το όνομα. Χρυσάλτη. Να τη λέω μεγάλη αδερφή καλύτερα. Δεν νομίζω δεν πάει το μαμά. Πολύ. Το εννοώ. Μία ευχή. Καταρχάς, για τα παιδιά που θα παντρευτούν την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι να έχουν υγεία και ευτυχία σε όλη τους τη ζωή. Περικλεί τα πάντα. Υγεία, ευτυχία για τα παιδιά της, για το μαγαζί της, για όσους αγαπάει. Αξίζει να το επισκεφτείτε.